Η απερχόμενη Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ είναι σίγουρα η μακροβιότερη από τους σημερινούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βοήθησε τον μπλοκ να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση, την κρίση του ευρώ και τον COVID-19. Ποια είναι όμως η πραγματική της ευρωπαϊκή κληρονομιά? Μαζί μου για να το συζητήσουμε αυτό είναι ένας άλλος Ευρωπαίος πολιτικός ηγέτης με μακροχρόνια θητεία, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες στιγμές που δεν θα ξεχάσετε ποτέ στα χρόνια που συνεργαστήκατε? Είναι ένα άτομο με πολύ χιούμορ. Αν και στη Γερμανία τη γνωρίζουν ως προσκυωμένη, σοβαρή, μιμούνταν πάντα συνάδελφους. Καθώς και εμένα τον ίδιο. Αλλά ποτέ δεν με μιμήθηκε όταν ήμουν εκεί. Αλλά μιμούνταν τον Σαρκοζή, τον Τραμπ και άλλους με εξαιρετικό τρόπο. Ήταν καλλιτέχνη σε αυτό. Θυμάστε όμως κάποιες συγκρούσεις που μπορεί να είχατε στο παρελθόν στη διάρκεια όλων αυτών των κρίσεων? Είχα συγκρούσεις μαζί της. Ναι, συγκρούσεις, μεγάλες διαφωνίες. Κυρίως για την Ελλάδα, επειδή οι Γερμανοί, η δική της κοινοβουλευτική ομάδα, ο γερμανικός τύπος, δεν σεβάστηκαν την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Και έτσι της έλεγα πως η Ελλάδα ήταν διαφορετική από την άποψη που είχε για την Ελλάδα εκείνη. Θα λέγατε ότι την πείσατε? Όχι, προσπαθούσα να το κάνω. Κατάφερα μαζί με άλλους, κυρίως με τον τότε Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ και ναι, με τον δικό της Υπουργό Οικονομικών, τον Σόιμπλε, ο οποίος ήταν καλός μου φίλος και παρεμπιπτόντος, ήταν πολύ φιλοευρωπαίος. Ήθελε να αποκλείσει σε προσωρινή βάση την Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Εναντιώθηκα στεναρά στην ιδέα αυτήν. Η ίδια δεν μοιράστηκε ποτέ αυτήν την ιδέα, αλλά δεν αρνήθηκε και ποτέ τη χρησιμότητα της ιδέας αυτής. Αλλά τελικά όμως πάντα σκεφτόταν με προοπτική. Πίστευε πως αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ταραγμένα νερά με την Ιταλία και με κάποιους άλλους. Συνεπώς την περιγράφετε και γενικά την περιγράφουν ως πραγματιστή πολιτικό. Ποιο ήταν όμως για εσάς το μεγαλύτερο επιτεύγμα της και ποια η μεγαλύτερη αποτυχία της? Νομίζω πως η μεγαλύτερη αποτυχία της ήταν η απροθυμία που έδειξε κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Εξαιτίας των δισταγμών και της απροθυμίας της, χάναμε χρόνο. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε βοηθηθεί νωρίτερα. Εκτός λοιπόν από την Ελλάδα, ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμά της και φυσικά το μεγαλύτερο μέρος της κληρονομιάς της, της ευρωπαϊκής κληρονομιάς της? Το μεγαλύτερο επίτευγμα, κατά τη γνώμη μου, ήταν ο ρόλος που έπαιξε κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2015. Ήταν αυστηρά αντίθετη με την ιδέα να κλείσουν τα γερμανικά σύνορα με την Αυστρία, μεταξύ Τιρόλου και Βαυαρίας. Γιατί και σε αυτό το ζήτημα η σκέψη της ήταν προσανατολισμένη προς το μέλλον, προκειμένου να βρεθεί ένας τρόπος προσέγγισης για αυτήν τη μεγάλη κρίση. Επειδή μου το είχε πει, μιλούσαμε όλη την ώρα στο τηλέφωνο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2015 και συναντιόμασταν πολύ συχνά. Μου έλεγε, τι εικόνα θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον υπόλοιπο κόσμο και τι εικόνα θα δώσει η Γερμανία στον υπόλοιπο κόσμο αν κλείσουμε τα σύνορα, αν βάλουμε στρατό και αστυνομικούς στα σύνορα με την Αυστρία, απορρίπτοντας τους φτωχούς αυτούς ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς προέρχονταν από τη Συρία, άλλοι από το Αφγανιστάν και από αλλού. Φτωχοί άνθρωποι, απελπισμένοι άνθρωποι. Και το έκανε αυτό ενάντια στην πλειοψηφία της γερμανικής κοινής γνώμης και ενάντια στην πλειοψηφία της δικής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU. Ηγέτης είναι κάποιος που μπορεί να πει όχι στο δικό του στρατόπεδο. Είναι ηγέτιδα σε αυτό. Ναι, ήταν ηγέτιδα. Ποια είναι η κληρονομιά της Μέρκελ στην Ευρώπη? Η κληρονομιά της είναι ότι έφερε κοντά τη Γερμανία στην Ευρώπη. Έκανε σαφές στους Γερμανούς πολίτες πως η Ευρώπη είναι μέρος του γερμανικού status quo.
Και αυτή είναι η κύρια κληρονομιά της. Γιατί μετά από αυτήν δεν θα υπάρχει καγκελάριος που να μην είναι φιλοευρωπαίος. Ας κοιτάξουμε μπροστά. Θα διατηρήσει η Γερμανία την ηγεσία της στην Ευρώπη μετά τη Μέρκελ? Δεν υπάρχει γερμανική ηγεσία στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια γερμανική άποψη που συμμερίζονται οι Έλληνες και όλοι οι άλλοι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ ομάδα χωρών υπό την ηγεσία της Γερμανίας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αλλά η Γερμανία έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Είναι η μεγαλύτερη χώρα, η ισχυρότερη οικονομία, η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό Ευρωπαίων γειτόνων. Συνεπώς, η Γερμανία πρέπει να παίξει τον ρόλο της, καθώς βρίσκεται στο κέντρο της Ηπείρου. Και η Γερμανία είναι πολύ κοντά στο κέντρο και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Άρα, η Γερμανία πρέπει να διαδραματίσει έναν ρόλο ανεξάρτητα από το ποιος είναι καγκελάριος στη χώρα. Το έκανε πάντως με έναν πολύ προσεκτικό, πρέπει να πω, σοφό και έξυπνο τρόπο, γιατί άκουγε όλες τις χώρες. Τις μεγάλες χώρες, τις μικρές χώρες, τις μεσαίου μεγέθους χώρες. Ακόμα και όταν ήμουν πρωθυπουργός, δεν μου έδωσε ποτέ την εντύπωση ότι με αγνοούσε με ευγενικό τρόπο. Όχι, μου έδινε την εντύπωση ότι ήμουν εξίσου σημαντικός με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τελικά, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η εικόνα της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια σε μια παγκόσμια σκηνή που αλλάζει? Το παγκόσμιο σκηνικό αλλάζει, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει αρκετά. Δεν προσαρμοζόμαστε στον μελλοντικό νέο κόσμο. Στον κόσμο όπως θα είναι το 2030, το 2040. Και νομίζω πως ο διεθνής ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ρόλου του ευρώ, του κοινού μας νομίσματος. Δεν πρέπει να είμαστε πολύ σεμνοί, αλλά δεν πρέπει και να προσπαθούμε να κάνουμε κήρυγμα σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μια ευρωπαϊκή αντιαρετή. Όποτε βρισκόμαστε στην Αφρική ή στην Ασία, τους λέμε τι να κάνουν. Δεν τους αρέσει αυτό. Και δεν είναι ο ρόλος της Ευρώπης να κάνει κήρυγμα στους άλλους, αλλά ο ρόλος της είναι να ηγείται δια του παραδείγματος. Έχουμε χαρισματικούς ηγέτες για να οδηγήσουν το τρένο? Αυτό μένει να αποδειχθεί. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Thank you.